Όλα ξεκόλα, καλημέρα. Χαιρετισμού στον Γιώργο Παπαδάκη, τον οποίο σε λίγο θα συναντήσετε. Καλημέρα. Και η Βασιλική Νταντά ή Νταντά. Νταντά. Δεν μπορώ, Βασιλική Δούκησα, όταν ακούω τον Νταντά. Γιατί? Έχεις άλλα πράγματα στο μυαλό σου. Θέλω να έρθω να πέσω στην αγκαλιά σου και πέσω τόσο να. Να σε κάνει Νταντά. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Σαν babysitter σε βλέπω. Αλλά το τραγούδι αυτό το τελευταίο που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και εύχομαι να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Με τα φώτα ανοιχτά και τα σαφή και με διάφορες άλλες δραστηριότητες στις οποίες δεν θέλω να επισέλθω. Αλλά αναγκαστικά. Όχι, εγώ δεν είμαι αδιάκριτος. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε στο Κότερο με τον Αγγελόπουλο, του Survivor. Λοιπόν, αυτό δεν με ενδιαφέρει τι έκανε. Δεν ξέρω. Εγώ... Απλά ξέρουμε τι έκανε πέρσι το καλοκαίρι. Ναι, ξέρουμε. Ξέρουμε γενικά. Αλλά θα αρχίσω από τα καλλιτεχνικά πριν φτάσω στον Αγγελόπουλο. Δεν ξέρω αν σε αυτή τη φωτογραφία είστε στην Καραϊβική ή είστε σε κάποια ελληνικά μέρη. Προετοιμασία για τον Άγιο Δομήνικο. Προετοιμασία για τον Άγιο Δομήνικο με σένα έκανε. Ναι. Καλά το πήγε. Γι' αυτό τι έκανε, ψάρευες δηλαδή με τον... Η αλήθεια είναι ότι είχε έρθει να μας ξεναγήσει. Βασιλική, αυτό το παραμύθι τώρα. Έχεις έρθει το όλα. Εδώ έχουμε μία τάση να λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό να πω και εγώ την αλήθεια. Γι' αυτό άστιο το παραμύθι τώρα, επειδή εσύ ξεναγείς. Σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπω, δεν σε βλέπω να υπάρχεις από μοναξιά. Ήταν μεγάλη παρέα. Ήταν ναι. Καλή παρέα και πραγματικά δεν ένιωσα καθόλου μοναξιά. Ναι, περίμενε, δηλαδή εσύ, είναι... για να μην γίνει, δεν ξέρω για πέσει που ξέρει. Όχι, δεν έχω καταλάβει. Πε μα και εσύ που ξέρει από μοναξιέ. Εγώ που ξέρω από μοναξιέ, αυτό δείχνει ότι δεν ήσουν μόνη και στεναχωρημένη. Δεν δούλευα, μα δρέφουν οι γυναίκε. Γιατί? Έβαλε λίγη, δούλευα. Όλε μα, όντω, θέλουμε κάποιε στιγμέ να μένουμε και μόνε μα. Αλλά και κάποιε άλλε στιγμέ θέλουμε και μεγάλη παρέα, έτσι, δεν είναι. Ακριβώ. Και το καλοκαίρι λοιπόν δεν ήσουν μόνη. Ήσουν με μια μεγάλη παρέα στη Σκιάθο και βρέθηκε εκεί ένα ξεναγό. Αυτό ακριβώς. Ήμασταν με πολύ καλή παρέα, με καλούς μου φίλους. Εκεί γνώρισα και τον Γιώργο. Τι είναι σε παιδική κατασκήνωση που πας και να μην μας χοροϊδεύεις ότι ήσουν με καλούς μου φίλους, μια καλή παρέα. Ήσουν σε ένα περιβάλλον, θα έλεγες, ας πούμε, με άλλα ζευγάρια, σε ένα ευρύτερο χώρο καλλιτεχνικό. Τι ακριβώς ήταν αυτή η παρέα? Ήταν λίγο απ' όλα. Αλλά πραγματικά ήταν καλοί φίλοι. Λίγο απ' όλα. Ξέρεις κάτι παραπάνω? Κάτι θα ξέρεις. Πάντα ξέρω κάτι παραπάνω. Ωραία, εγώ όμως δεν έχω καταλάβει ο Ντάνος πώς βρέθηκε και ουσιαστικά ξεναγός. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι πολύ φίλος. Έχουμε πολλούς κοινούς φίλους και βρεθήκαμε σε κοινή παρέα. Και πραγματικά πάλι καλά που ήταν εκεί τη συγκεκριμένη μέρα, γιατί είχε τόσο κακό καιρό. Κάναμε το γύρο της Σκιάθου και είχε τόσο κακό καιρό που τον είχα βάλει να πηγαίνει, δηλαδή κολυμπώντας πήγαινε πιο γρήγορα, πώς να σου πω. Πήγαινε πολύ γρήγορα. Ναι. Του βγάλε την ψυχή του Ντάνου του ανθρώπου. Ίσως είδε και από είδε μαζί σου και πήγε στο Survivor, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λες. Δεν ξέρω. Το σκάφος αυτό που βλέπουμε είναι δικό του? Ναι, ήταν νοικιασμένο, το είχαν νοικιάσει από την παρέα τα παιδιά. Μια σχολή έχει ο Αγγελόπουλος. Με θαλάσσια σπορ. Θαλάσσια σπορ, ναι. Θαλάσσια σπορ και φαντάσου τι γίνεται στην παραλία που είναι. Και τότε τι σας έλεγε. Τι γίνεται στην παραλία που είναι, δεν κατάλαβα. Έχει κόσμο. Από ό,τι ξέρω, πού είναι εκεί στη μεγάλη παραλία στις Μοναριές, δεν είναι? Για Ελένη. Ναι, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλες σχολές. Γιατί πηγαίνουν στον Ντάνου, δηλαδή, άλλες σχολές δεν είναι καλές? Εντάξει τώρα, το παιδί έχει fan club λογικά. Έχει fan club τώρα που... Δικαιολογημένα ή δικαιολόγητα πιστεύεις? Δικαιολογημένα. Για μένα, εκτός από την παρουσία που είναι ένας πολύ ωραίος άντρας, προσωπικά αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι είναι πολύ σοβαρό παιδί, πολύ ώριμος, ξέρει πολύ καλά αυτό που κάνει, τη δουλειά που κάνει. Και απόλυτα να κόβει ανανάδες, χαρίδια, το να κόβει τουλάχιστον τα κύματα. Τουλάχιστον έχει να κάνει με τη θάλασσα, με τα κύματα, με τα σπορ και όλα αυτά.
είναι κατασταλαγμένος, ξέρει τη δουλειά του και νιώθεις μια ασφάλεια όταν υπάρχει. Δηλαδή, εσύ έκανα το γύρο μέσα στην τρικυμία, για πάση περιπτώσει, αλλά εσύ ήσουν σίγουρη γιατί ήταν στο τιμόνι ο Ντάνος. Ναι, ένιωθα μια ασφάλεια. Αφού δεν τον ήξερες όμως. Δηλαδή, το γνώρισες εκείνη την μέρα. Ναι, αλλά είναι επαγγελματίας. Σου βγάζει μια ασφάλεια, σου βγάζει μια σιγουριά. Και οπότε ένιωσα κι εγώ καλά μέσα εκεί, γιατί είχα τρομοκρατηθεί. Εγώ δεν είμαι καθόλου των extreme sport. Είχατε κινδυνεύσει πέρα από την πλάκα. Άμα ήμασταν μόνοι μας, μπορεί και να είχαμε κινδυνεύσει, ναι.